Κύριε Νίκο Κληρίδη, γεια σας από κοντά. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο γραφείο μου. Ήταν ιδιαίτερη έτσι, παιδεία να έρθουμε στη Λευκωσία από την Πάφο, αλλά τα θέματα τα οποία άπτονται του θέματος που εσείς ανοίξατε προσωπικά είναι πανκύπριας σημασίας και αφορούν τον απλό πολίτη κυρίως. Για να προετοιμαζόμενος για να έρθω εδώ, διάβασα τη δικαιοσύνη στην αρχαία Ελλάδα, διάβασα για το δικαστήριο της Ηλιαίας, όπου αγαπητοί μου φίλοι, ο κάθε πολίτης εμπορούσε να πάει εκεί στην Ηλιαία, να δώσει την κάρτα του, γινόταν κλήρωση για το ποιοι δικαστές το πρωί θα επιλέγονταν να δικάσουν εκείνη την ημέρα και γινόταν δεύτερη κλήρωση, σαν την τόμπολα, έτσι με μπίλιες, για το ποιες υποθέσεις θα κάνει ο καθένας. Υπήρχε η κλεψίδρα που ήταν ο περιορισμός του χρόνου για τις αγορεύσεις και η απόφαση έβγαινε αυθημερό. Τουλάχιστον για την Ηλιαία που δίκαζε όλα τα εκτός από φόνους, όλα τα θέματα. Και όλα αυτά, φίλε μου Νίκο, για του καλού μου φίλου Λεύκου Κληρίδη, του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, όλα αυτά είχαν να κάνουν με την αμεροληψία. Λέξη της οποίας η ετυμολογία είναι «δεν λαμβάνω μέρος», «δεν παίρνω την πάρτη του ενός ή του άλλου μέρους». Έπρεπε λοιπόν οι δικαστές να μην ξέρει κανένας πριν την δίκη ποιοι θα ήσαν, διότι ήταν μερικές χιλιάδες που ήταν προς επιλογή, απλοί πολίτες. Και έπρεπε να μην ξέρει κανένας ποιαν υπόθεση θα πάρει, για να μην υπάρχει η συνεννόηση, η επιρροή και όλα όσα κάνουν τον άνθρωπο να πάρει το μέρος κάποιου. Συγγένεια, φιλία, συνωμοσία. Αυτή η έννοια της αμεροληψίας έχει καταγκρεμιστεί με τις δικές σας δηλώσεις και τολμήσατε να τα βάλετε με ολόκληρο το σύστημα. Νομίζετε ότι από εδώ και πέρα η έννοια της αμεροληψίας συνεχίζει απρόσκοπτα? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η έννοια της αμεροληψίας που όπως πολύ σωστά το έχεις θέσει έχει αρχίσει από την αρχαία Ελλάδα, όπως όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, της ανθρωπότητας, όλες οι αξίες, οι ανθρώπινες, φιλοσοφία, και, μαθηματικά, και, επιστήμες. και όλες οι επιστήμες έχουν αρχίσει από την αρχαία Ελλάδα, επίσης και οι πνευματικές αξίες. Και συμφωνώ μαζί σας ότι το πρώτο, μια από τις πιο σημαντικές αρχές της ορθής και δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης και της λειτουργίας ενός δικαστικού συστήματος είναι η αμεροληψία. Είναι το πρώτο βασικά για μένα. Και γι' αυτό όταν έγραφα την επιστολή μου εγώ, η οποία γράφει υπό τις συνθήκες που θα εξηγήσω μετά βέβαια, το κύριο θέμα που έφυξα ήταν ακριβώς αυτό το θέμα της αντικειμενικότητας, αντικειμενικής αμεροληψίας. Αυτό ήταν το κύριο θέμα. Και έχω παραθέσει μάλιστα εκεί μέρος της ομιλίας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Νικολάτου, που είχε επικεντρωθεί σε αυτό ακριβώς το θέμα. Δηλαδή ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει απλά να απονέμεται, αλλά να φαίνεται ότι απονέμεται. Δηλαδή την αντικειμενική αμεροληψία. Όμως άλλο να το τι λέμε με λόγια και άλλο τι γίνεται στην πράξη. Και εγώ επεσήμανα κάποια θέματα, κάποια στοιχεία, κάποιες αποφάσεις του δικαστηρίου, όπου η αντικειμενική αμεροληψία δεν υπήρχε. Και τα έθεσα, πιστεύω, τεκμηριωμένα στο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν δημοσιοποιηθεί. Όμως ο Δικηγορικός Σύλλογος λέει ότι εμπιστεύεται την δικαιοσύνη και οι δικαστές ορθώς έπραξαν. Τι γίνεται σε αυτή την πολιτεία, κύριε Νίκο? Ο Δικηγορικός Σύλλογος πιστεύω ότι δεν
με τον τρόπο έχει αμεροληψία. Με τον τρόπο που έχει εκφραστεί, πιστεύω ότι δεν εκφράζει την πλειοψηφία των 4.000 δικηγόρων που εκπροσωπεί επίσημα. Ευχόμαστε να μην την εκφράσει. Εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν εκφράζει, και αν γίνει και μια απλή δημοσκόπηση, αυτό θα το αποδείξει. Όμως έχω ήδη θέσει την άποψή μου σχέση με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, ότι αποτελεί στρουθοκαμιλισμό. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι οι δικηγόροι το έθεταν και το θέτουν, απλά κανένας δεν τόλμησε να βγει και να μιλήσει, να εκφραστεί ελεύθερα και να το θέσει σαν ένα θέμα που χρειάζεται να γίνουν για το οποίο χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Κύριε Νίκο, αν έχω γίνει κακές δίκες, αυτό θα διορθωθεί, διότι λυπούμε να πω, οι ενέργειες του κράτους, της κυβέρνησης μας, φοβούμαι ότι οδηγούν στο να, όχι να επιβάλλουν θεσμικά ορθές αποφάσεις, αλλά πως αυτή τη δυνατότητα να παίρνουμε καταβούληση αποφάσεις να την έχουμε εμείς. Λυπούμε πάρα πολύ. Επιτρέπεται ο Γενικός Εισαγγελέας και η νομική υπηρεσία, Γενικός Εισαγγελέας και νομική υπηρεσία, που είναι ο βασικός σύμβουλος του κράτους, είναι ο δικηγόρος του κράτους, να μην έχει εκφράσει άποψη και να βγαίνει ο υπουργός να λέει θα του πούμε, πώς, ανήμονο δεν θα πούμε, λέει. Εννοείται ότι δεν εκλήθη στην Επιτροπή. Δεν εκλήθη, όχι, δεν εκλήθη είναι απλώς, κύριε Κλήρη. Ούτε δεν ενημερώθηκε. Η νομική υπηρεσία έπρεπε να συντάξει τα νομοσχέδια και τον τρόπο να έχουμε αδιάβλητες και ελεγχόμενες αποφάσεις. Και η ερώτηση είναι κέρια και σας ρωτώ κατευθείαν. Αν έχουν γίνει, όπως εσείς υποστηρίζετε, δίκες, κακές, άδικες, θα ξαναδικαστούν? Ο λαός ζητά να ξαναδικαστούν. Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό, μετά από αυτή την όλη ιστορία που, για την οποία εγώ χωρίς τη θέληση μου, και μιλώ καθαρά, έχω πλήξει την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την δικαιοσύνη, αλλά ο σκοπός μου δεν ήταν αυτός βεβαίως. Ο σκοπός μου ήταν να θέσω προ τον τύπο των ύλων κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται να διορθωθούν. Μα εάν εξ αντικειμένου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο λαός αισθάνεται έντονα. Ναι, όμως αυτό που λέω είναι το εξής. Δεν μπορεί να εθελοτυφλούμε και να αφήνουμε μια κατάσταση για την οποία χρειάζεται να επέλθει κάθαρση επάπειρον σαφρή, ναι. Τώρα, εγώ τα έθεσα. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, θεάρεστον έργων υπράξατε. Αν εξ αντικειμένου δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Και πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, για τον τρόπο που ενήργησα. Απλά πιστεύω ότι είναι πρώτη στον καθήκον όλο μας και εμένα προσωπικά να συμβάλλω στο να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη του κοινού προς την απονομή της δικαιοσύνης, προς το δικαστικό σώμα βασικά. Και τώρα, έχετε θέσει δύο θέματα, τα οποία είναι και τα δύο εξίσου σοβαρά. Το πρώτο είναι με ποιον τρόπο, από τούδο και στο εξής, με σωστές τομές και νομοθετήματα θα γίνει η μεταρρύθμιση που θα φέρει κάποιον έλεγχο στην δικαστική εξουσία, ούτως ώστε να μην είναι ανεξέλεκτοι και να, οι δικαστές των νοτάριων δικαστηρίων να μην διορίζουν αυτούς, και η αντικειμενικότητα και της αμεροληψίας να φαίνεται και να ελέγχεται πλέον. Τώρα, για αυτό το θέμα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος, στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2013,
είχε θέσει ένα σαν πρώτο, ένα πρωταρχικό πυλώνα, ένα από τις πυλώνες του προγράμματος του, την ανάγκη μεταρρύθμισης των δικαστηρίων και την ανάγκη μάλιστα συνταγματικής επαναφοράς του διαχωρισμού του δικαστηρίου σε συνταγματικό και εφετείο. Ανώτατο, και εφετείο. Όμως από το 2013 μέχρι το τώρα, μέχρι σήμερα πέρασαν 6 χρόνια και δεν προωθήθηκε. Έδωσε τους λόγους του ο πρόεδρος, ότι είπε ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο πολύ σωστά το θέσατε. Αν θα γίνουν, που θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να είναι ορθές και να μην είναι διακοσμητικά στοιχεία. Δηλαδή, σκόπιμα. Ναι, να μην εξυπηρετούν απλώς σκοπιμότητες, αλλά να είναι λειτουργικές και να εξυπηρετούν ακριβώς την απονομή της δικαιοσύνης με τον ορθόν και ακριβοδίκαιον τρόπο. Και πιστεύω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είναι εκεί και θα παρακολουθεί την όλη εξέλιξη και άλλοι επίσης λειτουργοί της δικαιοσύνης που είναι, πιστεύω έχουμε άριστους λειτουργούς της δικαιοσύνης στην Κύπρο, θα παρακολουθούν και θα είμαι σίγουρος ότι αυτό θα προωθηθεί με τον ορθόν τρόπο, αλλά χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση. Αυτό ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που δείξατε, το δεύτερο είναι το σημαντικό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι, ωραία, έχουν ληφθεί, όπως εγώ ισχυρίστηκα, αλλά εγώ λέω ότι τεκμηρίωσα, τουλάχιστον κάποιες αποφάσεις που εγώ έθεσα, που μπορεί να υπάρχουν και άλλες, και υπάρχουν, πλήστες άλλες, για τις οποίες υπήρξε κακοδικία, δηλαδή η δικαιοσύνη δεν απονεμήθηκε, κατά τη δική μου θέση, δίκαια και με αντικειμενικότητα, δηλαδή η αμεροληψία δεν φαινόταν αντικειμενικά στις αποφάσεις. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτές τις υποθέσεις? Τι θα γίνει? Κύριε Κλειρίδη, ναι, επιτρέψτε μου να πω έναν παράδειγμα που πληγώνει τον Κυπριακό λαό. Ναι. Το χρηματιστήριο. Ναι. Για ένα μεγάλο διάστημα, για κάποιους τεχνικούς λόγους, έλεγαν δεν εκδίδονται τίτλοι. Υπάρχει αδυναμία του συστήματος να εκδίδει τίτλους. Δηλαδή, να αγοράζεις εμπορούσες και να πουλάς δεν εμπορούσες. Ναι. Αυτός είναι ο ορισμός της χειραγώγησης. Ναι. Που ως νομικός γνωρίζεται είναι ποινικό αδίκημα κλπ. Και μια καλή ημέρα μας είπαν κάποιοι δικαστές, δεν υπάρχει τίποτα γιατί ξέρετε. Επέξετε κουμάρι, αγοράζατε με τελείς, επολούσατε, χάσατε, εσείς φταίτε που παίξατε. Ναι, αλλά εάν εγώ έπαιξα γιατί η πληροφόρηση μου και η χειραγώγηση η οποία λειτουργούσε ήταν προβληματική, προφανώς δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος που δεν σταμάτησε τις πράξεις ενώσο δεν μπορούσα να λειτουργήσω αντικειμενικά ή που σταμάτησε το σύστημα να μπορούν να πουλούν. Ένα μικρό παράδειγμα τώρα λέει. Αυτός ο τόπος πάσχει από ατιμωρησία. Λάρνακα. Τώρα ένα τεράστιο σκάνδαλο και λέει του εστέρισε ο δικαστής του δικαστήριου τη δυνατότητα να δει τον σκληρό δίσκο. Γιατί? Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες και σε ονόματα. Γιατί το έκαμε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, η υπόθεση και πρέπει να κλείσει, να θεωρηθεί περατοθήσα, τελεσίδικη, ότι δεν φταίει κανένας και λείπουν δεκάδες εκατομμύρια, όπως την Πάφο που λείπουν 48 εκατομμύρια. Η υπόθεση της Λάρνακας ακριβώς ήταν μία από τις υποθέσεις που είχα θέσει. Και πιστεύω μία από τις σοβαρότερες, αν μη η σοβαρότερη κατά μία άποψη. Τώρα, όμως, τι γίνεται με το θέμα του πώς διορθώνεται μία απόφαση που, εάν έχει ληφθεί... Το τελεσίδικο θα παραμένει τελεσίδικο, ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες ανησυχίες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας εξηγήσω ότι η δική μου θέση ήταν νομικού. Με την πείρα που έχω 40 χρόνια άσκηση δικηγορία. Δεν σας φαίνονται. Την παξίλω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, είπε το ανώτατο δικαστήριο στην ανακοίνωση του, σε απάντηση των θέσεων που έθεσα εγώ, υπάρχουν μηχανισμοί αυτοκάθαρσης, είπε,
εντός του ανώτατου δικαστηρίου. Και δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς αυτοκάθαρσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι... Σημαίνει ότι θα κάνει τίποτα. Σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα, υπάρχουν, υπάρχει η δικαιοδοσία του και η εξουσία του, η οποία είναι η εγγενής ή σύμφυτη εξουσία του, του ανωτάτου δικαστηρίου, να, να ξαναδεί μία απόφαση που εξέδωσε και να, και να, να έρθει, να, να, αν κρίνει ότι υπάρχει κακοδικία, να την ακυρώσει. Έχει την εγγενή δικαιοδοσία να το πράξει. Όμως, η πρόβλεψή μου είναι ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα τι άλλο μπορεί να γίνει, είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, το άλλο που μπορούσε να γίνει είναι αν ο Γενικός Εισαγγελέας προχωρήσει με αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο, στους ίδιους, στους ίδιους, και ζητήσει επανεκδίκαση. Στην Ελλάδα, παρελθόντως, και μια παρέθεση, εγώ είμαι αρχιτέκτονας, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά μου αρέσει πολύ η νομική. Η νομική λέξη είναι αναψηλάφιση. Ναι. Δηλαδή, μία δίκη η οποία εδικάστηκε, να αν υπάρχουν νέα σημαντικά στοιχεία, τεκμέρεται το δικαίωμα κάποιου να ζητήσει να ξαναεξεταστεί. Εμείς έχουμε αυτόν το έχουμε. Στο δικαίωμά μας. Υπάρχει, ακριβώς, υπάρχει αυτό που ανάφερα προηγουμένως, η σύμφυτη εξουσία ή η δικαιοδοσία του ανωτάτου δικαστηρίου. Και επειδή το δίκαιο της Κύπρου στηρίζει, τώρα έχει, έχει προέλευση του αγγλοσαξονικού. Υπάρχει η γνωστή απόφαση Πίνοσε, στην οποία ο γνωστός δικτάτορας τότε, της Χιλής, υπήρχε το θέμα της έκδοσης του Πίνοσε πίσω στη Χιλή. Και εκδικάστηκε η υπόθεση, κατέληξε... Ήταν στην Αγγλία, νομίζω. Ναι, ναι, ήταν στην Αγγλία και εκδικάστηκε από, από το House of Lords, από το, και το House of Lords, το δικαστήριο, Λόρδο, το δικαστήριο Λόρδο, ακριβώς, το, ναι, έβγαλε μία απόφαση. Μετά από μερικούς μήνες, ήρθε μία πληροφορία ότι η σύζυγος του ενός εκ των Λόρδων είχε μία σχέση με ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με το, το οποίο ανήκε στο Πινοσέ. Άρα επηρεάστηκε, άρα δεν ήταν αμερόληπτη. Όχι επηρεάστηκε, αλλά δεν υπήρχε αντικειμενική αμεροληψία. Δηλαδή δεν υπήρχε η διαφάνεια που έπρεπε να υπάρχει. Και όταν, όταν ο Λόρδος ο ίδιος, ο σύζυγος, το πληροφορήθηκε αυτό, ενημέρωσε τους υπόλοιπους και ήρθε ξανά το House of Lords και ακύρωσε την... την η πρώτη απόφαση ήταν να εκδοθεί. Ναι, ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση του και εξέδωσε, επανεκδίκασε την υπόθεση. Απλώς εγώ σας αναφέρω την αρχή. Μάλιστα. Ότι αυτή η αρχή υπάρχει και στην Κύπρο. Είναι η σύμφυρη εξουσία του ανώτατου δικαστηρίου. Όμως, στην περίπτωση αυτή που εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει αυτή την εξουσία του ανώτατου δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας θα μπορούσε να προχωρήσει με αίτηση επανεκδίκασης. Όμως αν απορριφθεί, που μάλλον θα απορριφθεί η αίτηση αυτή... Και ο δίσκος προφανώς έσβησε. Τι γίνεται παρακάτω, λοιπόν. Δεν υπάρχει παρακάτω. Διότι να εξηγήσω και γιατί, αγαπητέ Ευαγγέλη, να εξηγήσω και γιατί, διότι ο λόγος είναι απλός. Κοιτάξτε, εάν η μόνη περίπτωση είναι να προσφύγει ο Γενικός Εισαγγελέας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να πει ότι υπήρξε παραβίαση της αμεροληψίας. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο άτομα προσφέρει. Άρα δεν μπορεί θεσμικά να γίνει αυτό. Δεν μπορεί. Διότι σε
το να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγει εναντίον του κράτους στο οποίο υπάρχει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Εκπρόσωπος του κράτους είναι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας. Πώς μπορεί να προσφύγει εναντίον του κράτους που εκπροσωπεί? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, θεσμικά. Όμως κάτι άλλο, φίλε Νίκο, γίνεται. Πάρα πολλοί κόσμος επικοινώνησε μαζί μας όταν είδαν ότι αναμοχλεύομαι αυτό το θέμα και μας απασχολεί και είναι έτοιμοι να υπογράψουν προσφυγή σαν άτομα, σαν κόσμος, και είναι πάρα πολλοί, και να πάμε στο ΕΔΑΔ να παραπονηθούμε ότι το κράτος μας δεν δικάζει δίκαια σαν πολίτες, και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, και είναι μια ανοιχτή πρόταση αυτό. Ναι. Πείτε μας και θα έρθουμε εδώ να υπογράψουμε. Μπορεί να φέρει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα? Για να μπορέσει κάποιος να προσφύγει στο ΕΔΑΔ πρέπει να τεκμηριώσει, να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα. Ναι, πρέπει καταρχήν να τεκμηριώσει ότι έχει έννομο συμφέρον. Το πρώτο. Έννομο συμφέρον. Φέρει πίν οι όσοι έχουν απολέσει τα χρήματα τους από τα αξιόγραφα έχουν έννομο συμφέρον. Λέω ένα παράδειγμα. Ο σύνδεσμος αυτός σαν ομάδα ατόμων μπορεί να προσφύγει. Εγώ, φορολογούμενος πολίτης που έχασα τα λεφτά μου στη Λάρνακα γιατί δεν κατάφεραν να δικάσουν το σκάνδαλο, δεν έχω έννομο δικαίωμα? Δεν διαφωνώ. Κύριε Κληρίδη, είναι συνταγματικό δικαίωμα του Κύπριου πολίτη η ιδιοκτησία να κατέχει είτε ακίνητα είτε μετρητά λεφτά? Συνέβη και στην Κύπρο κάτι που δεν συνέβη και σε καμιά άλλη από τις 300 χώρες του πλανήτη. Δηλαδή ακόμα και στην Σομαλία γίνονται πειρατείες, βγαίνουν έξω και πιάνουν πλοία, αλλά το κάνουν παράνομοι. Δεν το κάνει θεσμικά το κράτος. Εμάς θεσμικά το κράτος, και αναφέρομαι στην περίπτωση της Λαϊκής και Τράπεζας Κύπρου, ήρθαν και πήραν τα λεφτά από τους λογαριασμούς με νομοσχέδια της Βουλής κλπ. Και όλα αυτά ορθώς έγιναν. Μα ο κόσμος έχασε τα λεφτά του, και αν δεν έχει συμβεί σε άλλη χώρα του πλανήτη, ορθώς έγινε? Κοιτάξτε, καταφέραμε δυστυχώς να γίνουμε, να αποτελέσουμε και ένα μοναδικό φαινόμενο στον πλανήτη, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, σχέση με το λεγόμενο κούρεμα τότε, το 2013. Και το οξύμορον της όλης υπόθεσης, επειδή εγώ έχω μελετήσει το θέμα και έχω και καταχωρήσει και αρκετές αγωγές εκ μέρους πελατών μου που ήσαν θύματα αυτού του κουρέματος, το οξύμορο είναι το εξής. Όταν οι εναγόμενοι στην Ευρώπη τουλάχιστον, όταν καταχωρήσαμε και αγωγή εναντίον στη Φραγκφούρτη εναντίον του Eurogroup, ξέρετε ποια είναι η υπεράσπιση που δίνουν? Η υπεράσπιση τους είναι τόσο του Eurogroup όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μα δεν ήταν δική μας απόφαση αυτή το κούρεμα, ήταν απόφαση της Βουλής των αρχών, των αρχών της χώρας σας. Άρα αν θα πρέπει να κυνηγήσετε κάποιους και αν έχετε απαιτήσεις από κάποιους, να τις διεκδικήσετε στη χώρα σας και όχι από εμάς. Εμείς απλώς προχωρήσαμε κατόπιν που η χώρα σας αποφάσισε να επήρε αυτήν την απόφαση, δηλαδή τα θεσμικά όργανα της χώρας σας. Ήταν απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας σας και του Υπουργείου Οικονομικών. Που επικυρώθηκε από την Βουλή. Που επικυρώθηκε αργότερα, ναι, βεβαίως. Όλη νύχτα, συνεργάτες βγάλαν όλη νύχτα απόφαση. Άρα τι ζητάτε από εμάς? Λοιπόν, εγώ σε αυτήν την, σε όλες τις αγωγές που είχα τότε καταχωρήσει, είχα θέσει σαν μία από τις πιο σημαντικές θέσεις, ισχυρισμούς,
ότι ο πελάτης μου ο οποίος είχε υποστεί το κούρεμα υπήρξε θύμα παραπλάνησης από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι ότι θα γίνει κούρεμα, και δεύτερον από τον, τον τότε Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, τον κύριο Σαρίνο, ο οποίος είπε ότι είναι ανοησίες ότι θα γίνει κούρεμα. Μα αυτά αποτελούν misrepresentation, λέγεται στα αγγλικά και στον εγγλέζικο νόμο, δηλαδή μια παραπλάνηση η οποία σύμφωνα με τα νομικά δεδομένα η παραπλάνηση μπορεί να είναι είτε εσκεμμένη, δηλαδή με σκοπό εξαπάτησης, είτε κατόπιν αμελίας, είτε και αθώα. Έστω και αν είναι αθώα όμως η παραπλάνηση, είναι, αποτελεί συνιστά μία πράξη η οποία βάσει της οποίας εσύ ο... Προκάλεσε ένα αποτέλεσμα, εξαρτήτως κινήτρων. Προκάλεσε έννομα αποτελέσματα και απόλυσα τα λεφτά μου, κύριε. Εγώ τα θέλω πίσω. Είναι εβασίστηκα. Η βάση, κύριε, εβασίστηκα. Της απαλλαγής του Ηλιάδη είναι αυτό. Μάλιστα, το πράγμα. Και εγώ εβασίστηκα. Δεν έκανε ένα αθώα, λέει. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό ήταν και η απόφαση του εφετείου, η οποία όταν την διάβασα πράγματι με εξένησε τόσο πολύ, που λέω δεν είναι λογικό οποιοδήποτε δικαστήριο και μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο και το εφετείο να εκδίδει τέτοια απόφαση. Πέρσι τον Μάρτιο νομίζω. Έφτιαξε μου ακριβή ημερομηνία, αλλά ήταν πρόσφατα. Αυτή η απόφαση του εφετείου αθώωσης του κυρίου Ηλιάδη που ήταν κατά πλειοψηφία βέβαια. Ωραία, και θέλετε τώρα, θέλουμε αυτός ο λαός τώρα να εμπιστεύεται τα όργανα του και τους θεσμούς. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το γεγονός ότι το έθεσε πολύ εύστοχα ο Γενικός Εισαγγελέας αυτό το θέμα, ότι ήταν εξωφρενικά άστοχη, πώς να την ονομάσω, αυτή η απόφαση, δεν είχε λογική. Αντιβαίνει τη λογική. Της αμεροληψίας. Η αντικειμενική αμεροληψία ετέθη λόγω του ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε έδωσε και την νικόσαν ψήφων δια της οποίας αθώθηκαν οι δύο της Τράπεζας Κύπρου, δεν έθεσε ενώπιον του δικαστηρίου υπόψη το γεγονός ότι τουλάχιστον 3 μήνες προηγουμένως είχε διευθετήσει ο ίδιος μία αγωγή και απέτηση που είχε η αδερφή του και άλλη που είχε η θυγατέρα του προ 2-3 ετών, ότι τις είχε διευθετήσει και είχαν πάρει, τα χρήματα τους ή ένα μέρος των χρημάτων τους, τόσο η θυγατέρα όσο και η αδερφή του, από την Τράπεζα Κύπρου. Και δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου που έκρινε ότι θα έπρεπε να διευθετηθούν οι υποθέσεις αυτές ήταν ο κύριος Πολυβίου, ο οποίος εχειρίστηκε και την υπόθεση της Τράπεζας Κύπρους την επίδικη. Ο δικηγόρος βέβαια του κυρίου Ηλιάδη και του κυρίου Κυπρίδη δεν ήταν ο κύριος Πολυβίου, ήταν άλλοι δικηγόροι. Όμως αυτό δεν είναι άνευ σημασίας, διότι η όλη ιστορία, η όλη πλοκή της υπόθεσης ακριβώς στρέφεται για το θέμα αυτό της τιμωρίας των ενόχων που οδήγησαν
τον Κυπριακό λαό σε αυτήν την οικονομική καταστροφή. Κύριε Πληρίδη, εμείς όντως εμπήκαμε έτσι σε μια διαδικασία να έρθουμε από την Πάφο εδώ. Το κάναμε όχι με χαρά, έτσι με πολύ επιθυμία. Γιατί? Διότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν συγχορδιστεί πώς θα κουκουλώσουν αυτό το πράγμα, πώς δεν θα το θέσουν στην πραγματική του βάση, πώς θα περάσει ο καιρός να ξεχαστεί και πώς γίνεται αναδιάρθρωση, μεταρρύθμιση και όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλά. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα, αλλά πάρα πολύ μας ενδιαφέρει από εδώ και πίσω. Διότι ναι. Το χρηματιστήριο, τα σκάνδαλα, όρια τιμωρησία του τελευταίου μισού αιώνα, τα αξιόγραφα, οι μετοχές, όλα αυτά είχαν έντονα το στοιχείο της διαπλοκής. Σας έφερα παράδειγμα τους αρχαίους Έλληνες που την ίδια ημέρα έβγαζαν απόφαση εδώ, μια έφεση μπορεί να πάει και 5 χρόνια, ας πούμε. Και μετά γεννιούνται του κόσμου οι σχέσεις ενάντια στην αμεροληψία που είπαμε προηγουμένως. Για τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν, εμείς αγαπητοί φίλοι, δεν θα πάψουμε ποτέ να σας λέμε την αλήθεια και δεν θα υποθηκεύσουμε την άποψή μας σε κανέναν συμφέρον και σε καμιά σκοπιμότητα. Είναι χαρά μου που σας έχω εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να σας ακούσω και να απαντήσω στο βαθμό που μπορώ, διότι εγώ έχω πει πολλές φορές και επαναλαμβάνω, είμαι ένας απλός δικηγόρος. Δεν έχω κανένα θεσμικό αξίωμα για να μπορώ να εγώ να θέσω κάποιες αρχές ή να προχωρήσω με μεταρρυθμίσεις ή οτιδήποτε, διότι δεν έχω κανένα, δεν είμαι αξιωματούχος του κράτους. Είμαι ένας απλός δικηγόρος. Όχι μόνο είστε απλός δικηγόρος, αντιθέτως, είστε και εσείς ο οποίος ένα μέρος του λαού. Αυτά τα κακοσέχοντα. Όχι μόνο να είστε υπόλογος τώρα, κύριε Πληρίδη. Ναι, εγώ είχα καθήκον όταν κατόπιν έρευνας διακρύβωσε αυτά τα πράγματα, να τα φέρω στην επιφάνεια. Είναι καθήκον. Είναι καθήκον μου σαν λειτουργού της δικαιοσύνης καταρχήν και σαν Κύπριο πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά που θέσατε, δηλαδή το θέμα της πώς πάμε πίσω και διορθώνουμε τις κακοδικίες, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο απλό να διορθωθεί μια κακοδικία που ισχυρίζομαι εγώ ότι υπήρξε τουλάχιστον σε μερικές από τις υποθέσεις που έχω εκθέσει στην επιστολή μου. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτές οι 3-4 υποθέσεις, είναι όλο το φάσμα της κρίσης στο τραπεζικό τομέα και της οικονομικής κρίσης και καταστροφής, που είναι συνυφασμένα τα δύο, που δεν διερευνήθηκε ποτέ ορθά μέχρι τώρα και υπάρχει ατιμωρησία. Αυτό το θέμα είναι που καίει τον Κυπριακό λαό και εγώ σαν πολίτης αυτού του κράτους με καίει και εμένα βέβαια, αφάνταστα. Τώρα, τι έγινε με αυτήν τη λεγόμενη διερεύνηση της τραπεζικής κρίσης και της οικονομικής καταστροφής, τι έγινε? Αρχικά διορίστηκε η λεγόμενη Επιτροπή ΠΙΚΙ, η οποία απεδείχθη ότι όχι μόνο δεν έφερε αποτελέσματα, αλλά δεν ήταν αντικειμενικά αμερόληπτη. Αντικειμενικά δεν λέγω ότι ήταν διεφθαρμένη, αλλά όταν ένα μέλος της Επιτροπής ήταν ο δικαστής κύριος Κραμβής, ο οποίος είναι, του οποίου ο γιος είναι παντρεμένος με τη θυγατέρα του Πόλη Πολυβίου, του δικηγόρου της Τράπεζας Κύπρου,
πώς και προς υπέγραψε το πόρισμα, πώς, πού είναι η αντικειμενική αμεροληψία, πού είναι η διαφάνεια. Τις τριμελούς. Τις τριμελούς. Μάλιστα. Και δεν κατέληξε πουθενά, εν πάση περιπτώσει, το πόρισμα. Ήταν μία τρύπα στο νερό. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να διοριστεί μία νέα επιτροπή, η οποία θα αναζητήσει, θα διερευνήσει σε βάθος χρόνου αυτήν την τραπεζική κρίση. Όμως αυτή η επιτροπή θα πρέπει να είναι, για να είναι αμερόληπτη, πρέπει να είναι πιο ορθό να αποτελείται από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού ίσως και όχι από, δεν είναι εύκολο να βρεις αντικειμενικά αμερόληπτον άνθρωπο στην Κύπρο. Τι κρίμα. Είναι κρίμα που το, αυτή η διαπίστωση. Το άλλο είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βέβαια έχει τη δυνατότητα να διορίσει μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου να δώσει την οδηγίες και να, το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει διερευνητική επιτροπή. Όμως η πείρα από το παρελθόν απέδειξε ότι όλες αυτές οι επιτροπές που από πίσω τους υπάρχει υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες και εφόσον όλη η πολιτική σχεδόν, η πλειοψηφία των πολιτικών τέλος πάντων ή αυτοί που ελέγχουν και έχουν εξουσία από τους πολιτικούς είναι διαπλεκόμενοι σε αυτήν την κατάσταση. Άρα πώς θα υπάρχει μια αμερόληπτη επιτροπή, ποιος θα διορίσει. Κύριε Κλειδίδη, υπάρχει θέμα εδώ, ναι. Γι' αυτό ισχυρίζομαι ότι το πιο σωστό είναι να διοριστεί με την αφού δοθούν οδηγίες στον Γενικό Εισαγγελέα κάποιος εμπειρογνώμονας ή ένα οίκος του εξωτερικού να διερευνήσει το όλο θέμα. Κύριε Κλειδίδη, η πολιτεία μας στηρίζεται στο θεσμό των προσώπων. Χωρίς με ένα απόστα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η δική της Διοικητική Τράπεζα, Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεκτή, είναι πρόσωπα και η πολιτεία τους δίνει εξουσία και δυνατότητα. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου, παρόλο που είναι και ο αδερφός σας, τους χρυσοπληρώνει. Πληρώνονται πάρα πολλά λεφτά για να μην μπουν στον πειρασμό να πουν είχα οικονομική ανάγκη και ήμουν ευάλωτος σε οικονομικά συμφέροντα. Τους πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά. Εγώ θυμάμαι, άκουσα με τα αυτιά μου τον Αυξεντίου, διοικητή κεντρική τράπεζα, να πει: έπαιζα στο χρηματιστήριο, λέει, αλλά ήταν για τα εγγονάκια μου. Ο άλλο είναι υπόδικο, άλλο διοικητή κεντρική. Ο άλλο δεν μιλούσε με τον πρόεδρο, όταν κακοφανίστησαν και μα ρήμαξε εκείνη το μουλάρωμα του. Το ίδιο και με τον επόμενο. Ναι. Και α μην ασχοληθούμε με την τρέχουσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κόσμο είναι αγανακτισμένο. Και δεν είναι μόνο αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα. Έχω να σα πω ένα μικρό παράδειγμα που θυμούμε. Ο συνάδελφος σας και πρόεδρος τότε, Τάσος Παπαδόπουλος, όταν έκανε τα εγγένεια του νοσοκομείου Λευκοσίας, του Γενικού Νοσοκομείου, είπε ότι όλα τα σκάνδαλα διαχρονικά, λέει, οχριούν μπροστά στο τι έχει γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Δεν κυνηγήθηκε να ακολούθους ούτε για ένα σεν κανείς. Στην Πάφων λείπουν 48 εκατομμύρια, βρήκαν το ένα, και τα άλλα 47 που είναι. Και πλήσαν όλα. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πολύ αγανακτισμένος. Σας δηλώνω ότι γινόμαστε δέχτες ανθρώπων που θέλουν να επαναστατήσουν σε εισαγωγικά έναντι αυτών των θεσμών και αυτών των προβληματικών καταστάσεων και ανά πάσα στιγμή μας το ζητήσετε να έρθουμε εδώ να υπογράψουμε προσφυγές και οποιασδήποτε διαδικασίες μπορούν να φέρουν θεραπεία. Λοιπόν, θέλουμε έναν τελικό λόγο από εσάς και σίγουρα το θέμα δεν θα μείνει εδώ. Κοιτάξτε, έθιξατε το, νομίζω, το πιο σημαντικό θέμα το οποίο καίει αυτή τη στιγμή των κυπριακών λαών, που είναι η ατιμορρησία. Διότι γνωρίζουμε ότι έχουν διαπραχθεί οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του κυπριακού λαού
που τα πλήρωσε όλα ο λαός. Και πολιτικά εγκλήματα. Και πολιτικά εγκλήματα, ναι, ήταν και κοινωνικά εγκλήματα. Είναι συνυφασμένα και τα τρία δυστυχώς. Και έχει εξαθλειωθεί τόσο οικονομικά αλλά και κοινωνικά αυτός ο λαός. Άρα η ατιμωρησία νομίζω είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που θα πρέπει να βρούμε μια άκρη και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά δεν μιλώ για τα οικονομικά εγκλήματα μόνο, αλλά πάμε και πιο μακριά, πάμε και στο φάκελο της Κύπρου που είναι όλα κλειστά, πάμε και στην Ήλιος. Έπληξε πριν να ξεκινήσει. Όλα κλείνουν και δεν τιμωρείται κανένας, παιδί μου. Γι' αυτό υπήρξε ένα ξέσπασμα τώρα του, νομίζω, του κοινού και νομίζω ότι μπορεί να, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, δεν είναι ορθόν αυτό το ξέσπασμα να στραφεί εναντίον του δικαστικού σώματος, διότι το δικαστικό σώμα στην πλειοψηφία του δεν είναι διεφθαρμένο. Υπήρχε θέμα αντικειμενικής αμεροληψίας και τα έθεσα με λεπτομέρειες. Όμως το θέμα της ατιμωρησίας είναι κάτι άλλο που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος και πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε αποτελέσματα. Βέβαια, επίσης, το θέμα της δικαστικής εξουσίας που δεν ελέγχεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι όταν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος μέσω των μεταρρυθμίσεων, τουλάχιστον στο μέλλον, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη αναφορικά με το θέμα της εφαρμογής του κράτους δικαίου. Δυστυχώς. Της διαφθοράς. Είμαστε διαφθοράς. Στη διαφθορά. Είναι απίστευτο. Άρα δεν θα εφησυχάσουμε μέχρι ότου γίνουμε αποτελεσματικοί σε αυτήν την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας συγχαίρομαι για την τόλμη να τα βάλετε με ολόκληρο το σύστημα. Δεν είναι εύκολο όταν είσαι και επαγγελματίας. Και από πλευράς δικής μας σας διαβεβαιούμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να πολεμούμε τη διαφθορά, την ατιμωρησία, τα ελαττώματα αυτής της πολιτείας, διότι την έκτισαν οι πατεράδες μας με πολύ υδρότα και αίμαν αυτή τη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ θα είμαι εδώ, στη διάθεσή σας, οποτεδήποτε υπάρχει κάτι που θέλετε να φέρετε σε γνώση μου, να το δούμε με προσοχή και να κάνουμε όλα όσα χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.